τάλαντο, έλεγαν οι παλιοί μοναχοί, είναι το ξύλο του παραδείσου, από το δέντρο της παρακοής που έφαγε ο Αδάμ. Το χτύπημα του ξύλου αντυχεί μέχρι σήμερα στο μοναστήρι. Φωνάζει «Τον Αδάμ, τον Αδάμ, τον πρωτόπλαστον Αδάμ», σύμφωνα με το ρυθμό που του χτυπούν οι μοναχοί. Οι μοναχές αγρυπνούν σαν τις φρόνιμες παρθένες της παραβολής, με τα δοχεία της καρδιάς τους γεμάτα με το έλεος και την αγάπη. Τίποτα δεν μπορεί να τις χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Λόγες των κεριών πασχίζουν να σπάσουν το σκοτάδι της νύχτας για να φωτίσουν τα γράμματα της ακολουθίας, να κρατήσουν ίσο στις μελωδικές φωνές του χορού. Χερουβίμ, μυστικός εικονίζοντες. Η αγρυπνία στο μοναστήρι είναι πανηχίδα, είναι γιορτή. Τα δάκρυα της μετάνοιας των μοναχών σμίγουν με τα τραγούδια των ύμνων στη δοξολόγηση εκείνου που φέρνει το φως. Έβλεπαν την κυριαρχία του σατανά. Μέχρι σήμερα η μοναστική αγρυπνία είναι φυλακή της νυχτός, φύλαξη πάνω στα τείχη της ψυχής, μάχη κατά των δαιμονικών δυνάμεων που πολιορκούν την μάντρα του Χριστού. Τη νύχτα οι μοναχές αγρυπνούν για να δουν ξημερώματα πρώτες το ανέσπερο φως του αναστημένου Χριστού, για να μπουν έτοιμες στο γάμο της βασιλείας του. Και η αφοσίωσή τους είναι και η χαρά τους για τη συνάντηση των μελώντων αγαθών που ξημερώνουν. Παντοκράτορ και η Παναγία Οδηγήτρια, εικόνες μεγάλης τέχνης από την Κωνσταντινούπολη,
της εποχής των παλαιολόγων. Οι μορφές του Χριστού και της Παναγίας παραστέκουν στην αγρύπνια των μοναχών, μέσα από το φως των κεριών. Θελήσαμε να δούμε το μοναστήρι από μια απόσταση. Στα ορθόδοξα μοναστήρια βλέπει κανείς εναργέστερα την ενότητα και τη σύζευξη πνεύματος και ύλης. Η φύση είναι κτήση και δημιουργία του Θεού. Δόθηκε από τον Θεό στον άνθρωπο ως ευλογία και δωρεά. Στο δρόμο προς τα μετόχια της Μονής μας ακολουθεί η ησυχία. Τίποτα δεν αγαπά περισσότερο ο μοναχός από την σιωπή. Οι λογισμοί καταλαγιάζουν καθώς τα κυπαρίσια και οι ελιές χαμηλώνουν προς το ρέμα. Ο μοναχισμός δίνει τη δική του πολύτιμη πρόταση για το μέλλον της φύσης. Τα δέντρα, τα ζώα, τα φυτά, οι θάλασσες όπως και ο ουρανός είναι το σπίτι του ανθρώπου, στο οποίο πρέπει να εργάζεται και να το φυλάει από την καταστροφή. Τόπος ανάπαυσης για ανθρώπους και ζωντανά. Οι μισοσβησμένες στιχογραφίες της Αγίας Παρασκευής οσφραίνονται το λίγο θυμίαμα που ανάψαμε από ευγνωμοσύνη για τις λίγες στιγμές γαλήνης. Δροσιστήκαμε από το αγίασμά της. Η ανθρώπινη πλεονεξία τυρανάει τη φύση, όπως η αμαρτία του Αδάμ φέρνει το θάνατο και την έκπτωση από τον Παράδεισο. Ο άνθρωπος έχει το χάρισμα να συνομιλήσει με τα πουλιά. Εικόνες σαν ζωγραφισμένες με καπνό, σχέδιο στέρεο και αραχνοήφαντο μαζί. Η βυζαντινή ζωγραφική γίνεται η μυστηριακή τέχνη, όπου σμίγει η αυστηρότητα της σύνθεσης με μια τρυφερή και μουσική χρωματικότητα. Ηχογραφία με τους 40 μάρτυρες στην ενάτη του Καθολικού είναι η παλαιότερη που σώζεται. Εξαιρετικό δείγμα της παλαιολόγιας ζωγραφικής
από τα πρώτα χρόνια του 14ου αιώνα. Οι Άγιοι εικονίζονται όρθιοι μέσα στα παγωμένα νερά της λίμνης της Σεβάστιας. Στο κεφάλι τους φορούν στεφάνια με πολύτιμους λίθους. Στεφανωμένοι μάρτυρες του Χριστού. Μείναμε αποσβολωμένοι. Η Εκκλησία θεωρείται ως ίδια η εικόνα του κόσμου. Η Τρούλη και η Θόλη είναι ο ουρανός, το Ιερό ο νοερός κόσμος, τα Κλήτη ο αισθητός κόσμος που λυτρώθηκε από την ενσάρκωση και την Αγία Ιστορία. Αυτήν την ιεραρχική τριμορφία του κόσμου εκφράζουν από κοινού η διαμόρφωση του κτηρίου και η εικονογραφική του διάταξη. Τέμπλο είναι το σύνορο του νοερού κόσμου από τον αισθητό. Αυτά τα τείχη αποκρύπτουν από τα μάτια του πιστού το μυστήριο του αδύτου. Αδιανόητη ξυλογλυπτική. Η τέχνη της ζωής είναι η δυσκολότερη άσκηση. Χαθήκαμε για ώρες μέσα στον εκπληκτικό μικρόκοσμο αυτού του τεράστιου έργου. Χρόνος έχει το βάρος του εδώ. Πρέπει να δεις κατάματα το θάνατο για να πάρει στροφές η ζωή. Ένας ψηλός τετράγωνος πύργος που κτίστηκε για τις επιδρομές έκρυβε όλη τη χειρόγραφη μνήμη της Μονής. Στη βιβλιοθήκη ξεκουράζονται χιλιάδες φωνές από το παρελθόν. Παλιοί ασκητές και άγιοι που άφησαν παρακαταθήκη σοφά συγγράμματα. Μαζί με αυτά, οι μοναχοί φυλάνε στις βιβλιοθήκες τους και την αρχαία σοφία. Τίποτα δεν μένει έξω από τη χάρη του Χριστού. Κάθε ανάβαση στη βιβλιοθήκη είναι και μια συνομιλία με τους παλιούς.
είναι μια ανάβαση στον πύργο της Σοφίας. Ο χρόνος που κυλάει είναι βάλσαμο στις πονεμένες ψυχές. Απόγευμα. Ώρα για τις τελευταίες φροντίδες στο λαχανόκηπο. Κοντά στο γεροντικόν, με ιστορίες αβάδων της ερήμου, υπάρχει και το μητερικόν. Εδώ αυξάνονται μυστικά οι καρποί που θα φάμε αύριο. Τα τρυφερά χέρια φανερώνουν τρυφερές καρδιές. Ήρθε η ώρα για τον Εσπερινό. Ώρα της προσευχής. Ο χρόνος που τόσο απασχολεί τις γυναίκες του κόσμου είναι για τις μοναχές εδώ το στάδιο του αγιασμού τους σε αυτήν εδώ τη ζωή. Είναι ο λειτουργικός χρόνος της συνάντησης με τον ερχόμενο νυμφίο Χριστό. Επίγειος ουρανός, μέσα στον οποίο κατοικεί και κινείται ο Θεός του υπέρτατου ουρανού. Η λειτουργία είναι η αντανάκλαση μιας αέναης λειτουργίας που οι άγγελοι τελούν στον ουρανό. Τα πρόσωπα των Αγίων ζωντανεύουν, καθώς η εκκλησάρισα θυμιατίζει έναν προς έναν, ζωντανούς και κεκοιμημένους. Των κεριών, οι Άγιοι μοιάζουν να χαμογελάνε στις μοναχές. Η νύχτα που έρχεται δεν φοβίζει πια κανέναν. Η ζωή διαδέχεται το θάνατο. Ξημερώνοντας Κυριακή,
Η περιπλάνησή μας έφτασε στο τέλος της. Στο συνοδικό της μονής, η συνέχεια της λειτουργίας, η αγάπη. Ο σεραίος λαϊκός ζωγράφος Νεδέλκος φιλοτέχνησε τους στίχους. Όλες οι πόλεις της τότε Ευρώπης μέσα στο συνοδικό. Κωνσταντινούπολη, Βιέννη, Ρώμη. Από εδώ βλέπεις αλλιώς τις πόλεις του κόσμου. Η ματιά μας στον κόσμο άλλαξε. Αφήσαμε διακριτικά τους επισκέπτες που χαιρόντουσαν μέσα στον παραμυθένιο κόσμο του Νεδέλκου. Προσκυνήσαμε στον πρόδρομο και μπροστά στις δύο παλαιολόγιες εικόνες του Χριστού και της Παναγίας ευχηθήκαμε στο Θεό να δίνει δύναμη σε αυτή την γυναική αδελφότητα στον αγώνα της διαρκούς ανακαίνησης.